Πόσοι κορελάδες είσαστε συνολικά στην Ελλάδα? Είμαστε 4 ενδιαφερόμενοι. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν ξεκινήσαμε το 1995, η νομοθεσία λέει έως 10 άδειες, αλλά το ενδιαφέρον ήταν από τότε μικρότερο από 10. 5 ή 6, αν θυμάμαι καλά, ενδιαφερομένων. Άρα σήμερα δεν ζείτε εσείς από το κοράλι, ας πούμε. Εκ των πραγμάτων δεν ζείτε από άλλη δουλειά. Το επάγγελμα μας χάνεται. Τι να κάνουμε. Τι άλλη δουλειά κάνετε, ας πούμε, για να ζήσετε? Εντάξει, δεν μπορεί να ξεφύγουμε μακριά από τη θάλασσα, με τεχνικά έργα. Με τεχνικά έργα και τα λοιπά. Αγωγούς, ναυάγια, διάφορα τέτοια. Αυτή τη στιγμή κάνουμε εργασίες, σκάβουμε κάτω από τον αγωγό για να καθίσει ένα χαντάκι, να μπει μέσα ο αγωγός και να ασφαλιστεί από τυχόν αγκυροβολίες πλοίων, από δίχτυα και τέτοια ζημιές. Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε σκάψει το μισή διαδρομή του αγωγού και συνεχίζουμε. Πόσα κοράλια θα βγάλει στη βουτιά το δίτης εξαρτάται από το πόσο χρόνο θα μείνει κάτω, που συνήθως είναι στα 15 λεπτά, έτσι. Αν μιλάμε για βάθη πάνω των 100 μέτρων, μιλάμε για 8 λεπτά εργάσιμα, 7-8 λεπτά εργάσιμα, αν πάει καλά η βουτιά του. Λεφτά δεν έκανε κανένας από τα κοράλια. Αυτό είναι γεγονός. Ούτε από σφουγγάρια, ούτε από κοράλια. Λεφτά τα κάνουν οι επιτίδοι, οι έμποροι, αυτοί που τα διαχειρίζουν. Εμείς είμαστε σαν τους γεωργούς. Τίποτε παραπάνω. Από όλες τις απόψεις είναι δύσκολα. Από την έκδοση της άδειας, από το να τα οργανώσεις, από το να τα βρεις, μέχρι να τα πουλήσεις.